Κάθε χρόνο οι σημειώσεις. Εγώ στην αρχή έπαιρνα γύρω στα 7.000 και τώρα από ό,τι ξανοίγω στο λογαριασμό μου έχουν κατεβεί 3. Δηλαδή πού δεν πάει αυτό. Μείον 4.000 ευρώ. Ναι. Άμα τα αποκόψουν, τι τα κόβουν ύστερα. Έμφραγμα στη θέα του ποσού που καταβλήθηκε στον τραπεζικό τους λογαριασμό για πολλούς παραγωγούς στην Κρήτη, οι οποίοι περίμεναν με ανυπομονησία την επιδότηση, αλλά είδαν κουτσουρεμένα ποσά. Οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί τεινάχτηκαν στον αέρα, αφού καταβλήθηκαν ακόμα και τα μισά χρήματα από όσα προσδοκούσαν. Η πληρωμή ολοκληρώθηκε σε όλα τα τραπεζικά ιδρύματα και είμαστε μάρτυρες, η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, που πάρα πολλοί παραγωγοί μένουν απλήρωτοι. Αυτό το θέμα πρέπει να λυθεί άμεσα με την ΑΔΕ, ώστε να προχωρήσουμε στον επόμενο διασταυρωτικό και στην τελική πληρωμή τους. Το ντόμινο της αναταραχής δεν έχει τέλος. Στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων, μια ολόκληρη περιοχή με επιδοτούμενες εκτάσεις τέθηκε εκτός και οι παραγωγοί έκπληκτοι διαπίστωσαν ότι δεν θα πάρουν στα χέρια τους τα πολυπόθητα χρήματα. Αυτό δημιουργεί ένα βραχνά σε όλους εμάς και στους παραγωγούς αλλά και στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, γιατί βλέπουμε ότι το μήνα Δεκέμβριο στην επόμενη πληρωμή θα μείνουν οριστικά πάρα πολλοί παραγωγοί απ' έξω και αυτοί οι παραγωγοί και όχι μόνο ότι θα μείνουν, θα τους έρθουν και κάποιες ποινές στην πλάτη τους. Τα τηλέφωνα της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου έχουν πάρει φωτιά, καθώς όλο και περισσότεροι δικαιούχοι της επιδότησης διαπιστώνουν ότι υπάρχει θέμα και αναζητούν την αιτία του προβλήματος. Ναι, έχουμε αυξημένη προσέλευση και τα τηλεφωνήματα είναι ασταμάτητα για να τους εξηγήσουμε τι έχει γίνει και πώς θα διορθωθεί. Είχε κάποια μείωση περί το 5% από ό,τι μου λένε εδώ τα παιδιά. Άρα είδατε διαφορά. Ναι. 3 στους 10 παραγωγούς από ό,τι έχουμε δει μέχρι τώρα έχουν σοβαρό πρόβλημα με τις αγροτικές επιδοτήσεις. Περιμένουμε να εξελιχθεί η πληρωμή, να ολοκληρωθεί επίσημα και η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου δηλώνει παρόν για να μπορέσουμε να βρούμε λύσεις σε όσα προβλήματα έχουν οι παραγωγοί. Μάλιστα, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της ΕΑΣΥ, Μύρονα Χιλετζάκη, αυτή τη στιγμή συλλέγονται στοιχεία, θα ακολουθήσει ευρεία σύσκεψη των αρμόδιων φορέων και την επόμενη εβδομάδα θα επιδιώξουν επαφή με τον Υπουργό για να βρεθεί λύση στο θέμα. Και θα έρθουμε δρυμύτεροι για μια συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης για να του θέσουμε τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην Κρήτη η παραγωγή όσον αφορά το θέμα επιδότηση.